Η συγκίνηση είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή και μεγάλη, μια και η Ολυμπιακή φλόγα είναι στην Κασφοριέ. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τη λέξη συγκίνηση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί περιέχει το μήνυμα ενώ της Ολυμπιακής φλόγας αξίες παρανθρώπινες όπως η ειρήνη, της ειρήνης, της δημοκρατίας, του εφαγωνίζεσαι, της ευγενούς χάμιλας. Και δεύτερο, γιατί ενσαρκώνεται στα πρόσωπα των Ολυμπιονικών αυτής της περιοχής. Οι πρωταγωνιστές σε αυτή την ημέρα είναι η φλόγα, είστε εσείς όλοι. Και σε αυτό μόνο το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Δήμαρχο, γιατί με την πρώτη φορά που είχαμε την επαφή και του είπαμε ότι έχουμε στόχο να φέρουμε την Ολυμπιακή φλόγα στην Καστοριά, το απεδέχθη με μεγάλη χαρά, τον είδα, είχε και μια μικρή συγκίνηση. Η συγκίνηση είναι και δική μας, κύριε Δήμαρχε, και σας ευχαριστούμε για όσα κάνατε και πάνω απ' όλα αν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε και την επόμενη φορά και γιατί όχι και για τη μεθεπόμενη, γιατί όταν βλέπουμε αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο, ειλικρινά και εμείς θεωρούμε ότι είστε μια ζεστή αγκαλιά, μια μεγάλη αγκαλιά και θα είμαστε και την άλλη φορά εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία η οποία πραγματικά μας διευκόλυνε να μπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τους ανθρώπους σας που έχετε εδώ, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, στα παιδιά τα οποία είναι η χαρά μας, θέλουμε αυτά τα παιδιά θέλουμε να βλέπουμε. Για αυτά τα παιδιά εμείς αγωνιζόμαστε, για αυτά τα παιδιά μοιραζόμαστε τα ιδανικά. Τέλος ήθελα να πω στον κύριο εκπρόσωπο, τον αγαπητό μου φίλο, ότι η προστιθέμενη αξία και η δύναμη της Καστοριάς αυτή τη στιγμή ήδη βρίσκεται μαζί του και όπως μαζεύουμε τη δύναμη από όλες τις πόλεις, θέλουμε να μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης και της ελπίδας στη χώρα του για να διοργανώσουν τους καλύτερους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί μας και είναι μία οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.